ειδικούς που λένε ότι δερματολόγοι προσφέρουν υπηρεσίες τις οποίες προσφέραμε εμείς μέχρι σήμερα. Δεν έπρεπε κατά αντίστοιχο τρόπο που απαγορεύεται σε μια υπεραγορά να πωλεί κάποια προϊόντα καταστημάτων τα οποία είναι κλειστά βάσει των διαταγμάτων. Να ισχύει κάτι ανάλογο και σε αυτή την περίπτωση? Στην περίπτωση αυτή εξαρτάται εάν οι δερματολόγοι είχαν ήδη προσφέραν από πριν αυτές τις υπηρεσίες. Αν πρόκειται δηλαδή για κάποιο δερματολόγο που τώρα για αυτή την περίοδο εκμεταλλευόμενος το γεγονός ότι τα Ινστιτούτα Αισθητικής δεν λειτουργούν, έχει προσθέσει κάποιες υπηρεσίες για τους πελάτες τους που προσφέρονται κανονικά σε Ινστιτούτα Αισθητικής, τότε αυτό θα πρέπει να καταγγέλνεται. Εάν πρόκειται για άτομα που, για δερματολόγους που πρόσφεραν αυτές τις υπηρεσίες από πριν, αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί να απαγορευτεί στους δερματολόγους, διότι πιθανόν να πρόκειται και για ιατρικούς λόγους που προσφέρονται οι θεραπείες αυτές. Επομένως, είναι δύσκολο να διαπιστωθεί ο σκοπός που προσφέρονται αυτές οι υπηρεσίες. Κάτι τελευταίο, κυρία Κυριακού. Ακούμε από νοσηλευτές και από ανθρώπους του τομέα της υγείας να λένε ότι θέλουν βοήθεια με τα παιδιά τους, με τη φύλαξη των παιδιών τους. Είναι ένα από τα αιτήματα που βάζουν κάτω σε αυτή τη δύσκολη περίοδο. Υπάρχουν σκέψεις ή κάποιες ιδέες από μέρους του Υπουργείου Υγείας για να το καλύψει αυτό? Εξ όσο γνωρίζω, όχι. Δεν γνωρίζω όμως αυτή τη στιγμή να σας πω εάν έχει φτάσει ένα τέτοιο αίτημα το Υπουργείο για να εξεταστεί. Σίγουρα, εάν υποβληθεί, θα εξεταστεί για να δούμε εάν και πώς θα μπορούσε να δοθεί κάποια βοήθεια, αν μπορεί να δοθεί κάποια βοήθεια. Και πριν σας αποδεσμεύσουμε, κάτι τελευταίο, γιατί μας έρχονται συνεχώς μηνύματα από τον κόσμο, ο οποίος ρωτά, στέλνω μήνυμα 6, πάω στην παραλία για περπάτημα, πρέπει να φοράω μάσκα για τα 10 λεπτά που ενδεχομένως να καθίσει σε ένα παγκάκι προκειμένου να ξεκουραστεί και να συνεχίσει. Πρέπει να φοράνε μάσκα, τι γίνεται και πώς αποδεικνύουν στην αστυνομία πώς έκανα μία στάση και συνεχίζω? Κοιτάξτε, κανονικά θα πρέπει, εάν εκτός από την ώρα που δεν αθλούμαστε, θα πρέπει να χρησιμοποιούμε μάσκα, όπως γνωρίζετε, και ισχύει για όλους μας σε όλους τους δημόσιους χώρους. Από εκεί και έπειτα, το πώς θα αποδείξεις την αστυνομία, σίγουρα με το SMS, είναι το αποδεικτικό στοιχείο που πρέπει να παρουσιάζεται. Τώρα, για το αν μπορεί ή όχι να κάνει κάποια στάση, σίγουρα, εάν θα κάτσει σε ένα παγκάκι μόνος του κάποιος για 5-10 λεπτά, σίγουρα αυτό δεν αποτελεί παράπτωμα. Ωστόσο, εκείνο που πρέπει να μην γίνεται, που απαγορεύεται, είναι να μαζεύεται μια παρέα για τρέξιμο, για παράδειγμα, στην παραλία και να καταλήγουν να μαζεύονται, να πίνουν καφέ γύρω από ένα παγκάκι. Αυτό είναι που απαγορεύεται και γι' αυτό είναι που λέμε ότι επιτρέπεται η άσκηση μέχρι 2 άτομα μαζί με τα ανήλικα τέκνα φυσικά για το σκοπό αυτό, για να περιοριστούν οι κοινωνικές επαφές, γιατί κάποιοι είχαμε παρατηρήσει ότι το είχαν εκμεταλλευτεί. Κατανοητό. Και το έχουμε όλοι αντικρίσει αυτό, κυρία Κυριάκου. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο.